σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου και την ΕΠΣ Λέσβου. Σήμερα βρισκόμαστε στο ΕΠΑΛ Καλονής και για το λόγο αυτό ευχαριστούμε και τη Διευθύντρια του ΕΠΑΛ, την κυρία Τσέτσενα, για την παραχώρηση της αίθουσας για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις που αφορούν περιστατικά πήγουσας ανάγκης. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αγοράς απεινιδωτών όπου θα επανδρώσει τα γήπεδα του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Για το λόγο αυτό και ξεκινήσαμε τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών στην Καλονή. Να ευχαριστήσω θερμά τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου από το ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, τον κύριο Καβλακώνη Γιώργο και τον κύριο Χαμαλέλη Παναγιώτη. Πώς σημαντικό είναι οι άνθρωποι του αθλητισμού να γνωρίζουν τις πρώτες βοήθειες? Είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λόγο η ΕΠΣ Λέσβου και η Υγειονομική Επιτροπή με πρόεδρο τον κύριο Λάπρου Σταθάκη έχουμε προβεί σε ενέργειες έτσι ώστε να εκπαιδευτούν κατά κύριο λόγο οι προπονητές που είναι ποδοσφαιρικούς αγώνες, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την υγεία όλων που συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς και για τους ποδοσφαιριστές και για όσους είναι στο γήπεδο, φιλάθλους, παράγοντες και διάφορα άτομα. Είναι στο πλαίσιο και άλλων δράσεων που έχουμε κάνει, όπως επίσης και για την αγορά 14 πυκνιδωτών, το οποίο θα μας προμηθεύσει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Και στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση μέσω των εκπαιδευτών του ΕΚΑΒ είναι πολύ σημαντική. Θα ακολουθήσουν και άλλα σεμινάρια? Θα ακολουθήσουν και άλλα σεμινάρια και σε άλλους χώρους και στη Μυτιλίνη και σε διάφορα χωριά της Λέσβου. Είμαι ο Γιάννης Σοπίνης, είμαι μέλος του ΔΣ της ΕΠΣ Λέσβου. Ευθύνη μου είναι οι προπονητές, έχω δηλαδή την Επιτροπή Προπονητών, η οποία είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων. Σήμερα στο κάλεσμά μας μαζί με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, ένας από τους σκοπούς είναι και η ενημέρωση των προπονητών στο πρόγραμμα των πρώτων βοηθειών. Διότι πολλά συμβαίνουν και γίνονται μέσα στα γήπεδα, τραυματισμοί, προβλήματα που δημιουργούν αποφράξεις και οι προπονητές πρέπει να είναι ενήμεροι, να είναι επιμορφωμένοι και να έχουν το σκοπό να βοηθήσουν και να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Επίσης θέλω να αναφερθώ στο θέμα του ότι εμείς σαν νέα διοίκηση της ΕΠΣ έχουμε πάρει απόφαση και μαζί με τους προπονητές τους οποίους θεωρούμε κομμάτι μας, διότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι, βοηθούν στα πρωταθλήματα, έχουμε σκοπό να κάνουμε σεμινάρια εκμάθησης των προπονητών, νέα σεμινάρια για το UEFA-SE και ένα ακόμα το οποίο προέκυψε πρόσφατα είναι το Μητρό, το οποίο οι προπονητές είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό για την εγγραφή των ομάδων. Υπάρχουν πολλές ομάδες και λίγοι προπονητές που έχουν το δικαίωμα και έχουν εγγραφεί στα Μητρώα της Γενικής Γραμματείας. Καλό από εδώ, αυτό το βήμα, τους προπονητές να κάνουν εγγραφή. Τους ενημερώνω ότι σύντομα θα υπάρξει μία αναβάθμιση στο δίπλωμα UEFA-SE, το οποίο είναι την τελευταία εξαετία περίπου χορηγεί η ΕΠΟ, από 60 ώρες σε 160, με σκοπό την εγγραφή και των προπονητών που κατέχουν το UEFA-SE στη Γενική Γραμματεία. Σκοπός της Γενικής Γραμματείας και της ΕΠΟ είναι να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους προπονητές ούτως ώστε οι ομάδες να μπορούν να έχουν ευκολότερη εγγραφή τους στο Μητρό των Αθλητικών Σωματείων. Το ΕΚΑΒ αποτελείται από διασώστες πληρώματα στενοφόρου, νοσηλευτές και γιατρούς. Το ΕΚΑΒ δεν δουλεύει κανένας οδηγός, κανένας τραυματιοφορέας. Η γνώση φέρνει ψυχραιμία. Και εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε σήμερα, να σας μεταφέρουμε λίγο τις γνώσεις μας με πολύ πολύ απλά λόγια, ώστε να τα καταλάβετε, δεν είστε υγειονομικοί, για να μπορέσετε να έχετε μια ψυχραιμία για να αντιμετωπίσετε κάποιο περιστατικό σε οποιοδήποτε σημείο είστε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά την περίπτωση των μαθητών. Ποια είναι η έννοια των πρώτων βοηθειών? Η έννοια είναι λοιπόν οι ενέργειες που γίνονται στο
Σουδάνος, έτσι. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα. Ακόμα και τα χέρια μας. Ακόμα και η ψυχραιμία μας. Είναι ένα μέσο που είναι σαν πρώτη βοήθεια. Τι αποσκοπεί όλο αυτό, να διατηρηθεί ο άνθρωπος στη ζωή, ώσπου έρθει μια εξειδικευμένη βοήθεια του ΕΚΑΒ. Και μετά να μεταφερθεί σε δευτεροβάθμιο που είναι τα ΤΕΦ. Παναγιώτης, είχα πάρει στους δύο πίσω ασθενείς, τραυματίες, εγώ τους δύο προστινούς. Άρα έχουμε ένα διασώστη με δύο τραυματίες, ο καθένας. Όταν πάμε λοιπόν στο τόπο του συμβάντου, ο Παναγιώτης βγαίνει πρώτος να πάει να δει. Δεν βλέπει ότι έχουμε ροή καυσίμου από το τρακάρισμα. Δεν βλέπει το σπιθυρισμό της μπαταρίας και μόλις πάει ο Παναγιώτης κάνει το πάμε. Ενεργοποιούμε μετά τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης. Το 112 το γνωρίζετε όλοι, είναι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός. Αυτή τη στιγμή έχουμε και στην Μυτιλίνη και στο συγκινηστικό της Μυτιλίνης χτυπάει το 112. Μας δίνουν συνταγμένες το πού βρίσκεται, τι πρόβλημα υπάρχει. Εάν δηλαδή σε κάποιο σημείο δεν πιάνει το 166, το 112 θα πιάσει μέσω δορυφόρου. Φυσικά η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ρουστική, το λιμενικό και αυτό το νούμερο με τα πολλά λεφτά, γιατί προσπαθούμε να το αλλάξουμε εδώ και χρόνια και δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα, είναι το κέντρο δηλητηριάσεων, το οποίο σας πληροφορώ ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να πάρετε οποιαδήποτε στιγμή το κέντρο δηλητηριάσεων. Είναι αναγραφόμενο σε όλα τα μπουκάλια, σε όλα τα φάρμακα, με το φάρμακα τα πάντα. Και πείτε την ουσία του φαρμάκου, θα σας δώσω τις πληροφορίες το πώς μπορείτε να κινηθείτε. Και φυσικά η τελευταία ενέργεια είναι η παροχή πρώτων βοηθειών. Σήμερα θα καταρρίψουμε κάποιους μύθους, γενικότερα στην εικόνα που έχετε. Εδώ πέρα που λέει δεν θεωρεί ένοχο όποιον προσφέρει βοήθεια σε πάσχοντα από καρδιακή ανακοπή. Δηλαδή αυτό που λένε, μπορεί να του κάνω ζημιά. Χειρότερη ζημιά, θα σου πω λίγο ψυχρά, από ένα πεθαμένο άνθρωπο δεν υπάρχει. Ό,τι κάνετε λοιπόν είναι καλό. Και μάλιστα βλέπετε, έτσι, σε ένδειξη καλής θέλησης. Αυτά είναι για τις θέματα, δεν θέλω να μπλέξουμε με νομοθεσίες, αυτά τα γράφουμε για να ξέρετε ότι υπάρχουν ΦΕΚ του Υπουργείου Υγείας που τα αναφέρει όλα αυτά. Παντού λοιπόν, σε όλο το υγειονομικό φάσμα υπάρχει το πρωτόκολλο του ABC. Το ABC λοιπόν είναι το Α από τη λέξη Airway που σημαίνει αραγωγός, το B από τη λέξη Breathe που σημαίνει αναπνοή και C από τη λέξη Circulation που είναι η κυκλοφορία του αίματος. Αυτό το πρωτόκολλο δεν σπάει ποτέ. Και τι εννοώ. Θα πρέπει ένας άνθρωπος ο οποίος αιμορραγεί, έχει μια μικρή αιμορραγία, δεν θα πάω εγώ να πει στην αιμορραγία και αυτός ο άνθρωπος να μην έχει ανοιχτό αραγωγό, να μην αναπνέει. Εντάξει. Άρα πρώτα ξεκινάμε και μεγάλη σημασία θα δώσουμε εδώ πέρα στο θέμα ανοιχτός αραγωγός. Ο αραγωγός ξέρετε πολύ καλά τι είναι, πιστεύω. Αυτή είναι μια τοπογραφική ανατομία. Βλέπει τους ανώτερες αεροφόρες οδούς, στόμα, μύτη φάρυγγας, ωραία, και η κατώτερη, λάρυγγα, η τραχεία, η είσοδο του πνεύμονα και η βρόχη, τα σταφύλια του πνεύμονα. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μια ατονία, ο μυς της γλώσσας, όπως σας το λέει ακριβώς, είναι ένας μυς. Χάνει λοιπόν την τονικότητά του και πέφτει προς τα πίσω. Έχει μεγάλο βάρος και με το βάρος της, όπως πέφτει προς τα πίσω, εδώ όπως βλέπετε, μου κλείνει την ορφόρα εδώ. Εντάξει, πέφτει λοιπόν προς τα πίσω, δεν γυρίζει. Πέφτει προς τα πίσω και μου κλείνει την ορφόρα εδώ και δεν μπορεί να έχουμε ροή οξυγόνο προς τους πνεύμονες. Εντάξει, αν αγγίσω το στόμα του, έτσι, παρέτηση. Θα πάρει ανάσα. Όχι.
Γιατί θυμόμαστε κάτι που κάνανε με κουτάλια, φιρούνια, μαχαίρια να ανοίγανε το στόμα, λέει, για να πάρει ανάσα. Δεν ισχύει. Πρόσφατο παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια, μάλλον πρόσφατο, 2-3 χρόνια, με τον τερματοφύλακα τον Διούδη του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε μία σύγκρουση στον αέρα, είχε μία προσωρινή απώλεια αισθήσεων από το χτύπημα και τρέχαν όπως έπεσε κάτω και άτσαλα με το κεφάλι, τρέχαν όλοι να του ανοίξουν το στόμα για να πάρει ανάσα. Και ο αντίπαλος γιατρός, από την αντίπαλη ομάδα ο γιατρός, πήγε και έκανε λοιπόν μία κίνηση που θα τη μάθουμε σήμερα, πήρε επανήλθε το οξυγόνο του και έγινε μια αποκατάσταση δηλαδή, της βατότητας του ορεγόγου και όλα καλά. Δηλαδή, αυτά τα που κάναμε παλιά που ανοίγαν το στόμα τους έτσι και βάζανε κουτάλια και πυρούν και αναπτύρες για να ανοίξει το στόμα του, δεν ισχύουν. Τι ισχύει? Όπως βλέπετε εδώ πέρα, η κίνηση που θα την δείξουμε σε όλους σας κούκλες επάνω, κάναμε πρώτα την έκταση κεφαλής προς τα πίσω, βάζουμε το χέρι μας καράτε που λέμε στο κούτελο προς τα πίσω και ανύψωση της κάτου γνάθου στο στέινο σημείο. Όχι εδώ, γιατί εδώ μου κλείνει το... Μ' ακούτε? Όχι στο μαλακό, στο στέινο λοιπόν σημείο προς τα επάνω. Τι επιτυχάραμε με αυτό? Όπως βλέπετε πριν που σας έδειξα την διαφάνεια, η κάτω γνάθος, το μοναδικό σημείο που ενώνεται η γλώσσα με το σώμα μας είναι η κάτω γνάθος, η οποία είναι και κινούμενη. Συμφωνούμε? Άρα με το που πάει πίσω, γίνεται πίσω, πάει πίσω το κεφάλι, γίνεται έκταση της κεφαλής προς τα πίσω και ανύψεις της γνάθου προς τα επάνω, τι κάνουμε? Παρασύρουμε το ομί της γλώσσας προς τα επάνω. Μην φαντάζεσαι ότι θα ανέβει 5 εκατοστά και 10, το τόσο, η τρίχα. Όταν λοιπόν γίνει η αποκατάσταση του αραγωγού και πάρουμε σε μια προσωρινή απώλεια, έτσι, το τονίζω, και πάρει το οξυγό κατευθείαν, θα πάρει εντολές από τον εγκέφαλο, θα ξυπνήσουν που λένε όλα τα όργανα του, ακόμα και ο μυς της γλώσσας, θα επανέλθει στη θέση του και θα είναι όλα μέλη καλά. Και όλα καλά. Μιλάμε για μνημονή. Απόφαση λοιπόν του αραγωγού από ξένο σώμα. Εντάξει, το έχουμε πάθει πολλές φορές, το έχουμε δει πολλές φορές και στα παιδιά. Τρώει λέμαργα ένα σάντουιτς, καταπίνει λοιπόν το κομμάτι του μεγάλο μεγάλο και του έκατσε στο λαιμό. Αυτό ισχύει που λέγανε παλιά. Τι γίνεται με αυτό το σύστημα? Κλείνει ο αραγωγός, δεν περνάει το οξυγόνο. Δεν έχουμε την πλήρη απόφραξη, σίγουρα. Το πρώτο πράγμα που θα μας δηλώσει ένας άνθρωπος ο οποίος πνίγεται, συσσαγωγικά από το δεν παίρνει ανάσα δηλαδή, θα μας το δηλώσει με τα χέρια εδώ. Μπορεί να μην μας το πει, θα μας το δείξει. Θα έχει το αίσθημα του επικείμενου θανάτου. Πεθαίνω. Δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Το έχουμε δει, το έχουμε ακούσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, μας το δηλώνει. Πώς ο άνθρωπος πνίγεται, έτσι, έχει πάει, είναι σε μια ταβέρνα, είναι σε ένα πάρκο, πνίγεται. Θα μου το δώσει, θα μου το δείξει. Πνίγομαι. Δεν μπορεί να μου το πει. Εγώ τι κάνω? Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να τον στηρίξω. Γιατί πρέπει να τον στηρίξω? Γιατί αυτός ο άνθρωπος όταν έχει έλλειψη οξυγόνου, της ροής οξυγόνου, ανά πάση στιγμή μπορεί να πέσει. Εντάξει. Άρα να χάσει τη στήριξη του. Άρα εγώ πρέπει να το στηρίξω. Βάζω το πόδι μου στο πόδι του για να μην μου φύγει μπροστά και το χέρι μου στο στήθος του. Εντάξει, και όταν πάω κοντά του, του λέω βίξε. Βίξε, παρεμβαρύνω να βίξει δυνατά. Λέω βίξε λάβρο. Δεν βγαίνει το ξένο σώμα λοιπόν. Ακόμα πνίγεται. Ενδιάμεσα λοιπόν, ενδιάμεσα στις δύο ομοπλάτες, δεν τον αφήνω έτσι, τον στηρίζω εδώ πέρα εγώ. Ενδιάμεσα στις δύο ομοπλάτες, τα μεγάλα κόκαλα, δίνω 5 δυνατά χτυπήματα. Το γένω λίγο προς τα μπροστά και τον δίνω 5 δυνατά χτυπήματα. Χάδι αυτό, έτσι. Τον δίνω 5 χτυπήματα. Όχι, έλα καλά είσαι. Χτυπήματα. Δεν βγαίνει πάλι το ξένο σώμα, αρχίζει και μου καταραίει ο άνθρωπος. Δεν τον αφήνω εδώ πέρα, τον βαστάω. Εντάξει, τον βαστάω καλά εδώ πέρα.
Το στηρίζω. Έχουμε σιγά σιγά από πίσω του. Τον βαστάω ακόμα. Εδώ πέρα στο στήριο τον βαστάω. Έχουμε από πίσω του. Δεν τον αφήνω. Το χέρι μου μπουνιά στο μέσο του στομαχίου και λίγο παραπάνω, δηλαδή κάτω από το διάφραγμα, βάζω το χέρι μου, αγκαλιάζομαι το άλλο και τραβάω 5 φορές δυνατά μέσα και πάνω. Εντάξει. Πολλά προς τώρα λόγω ότι είναι ζωντανός άνθρωπος, έχει τους κοιλιακούς του και με έβρε αντίσταση. Όταν ένας άνθρωπος αρχίζει και καταραίει, όλα αυτά είναι ελεύθερα. Πιέζοντας λοιπόν το διάφραγμα προς τα επάνω, τι κάνω, βγάζω με βία αέρα από τον πνεύμονα προς τα έξω, ώστε να μου πετάξει το ξένο σώμα έξω. Εντάξει. Το χτύπημα που κάνω είναι μήπως μετακινηθεί το κομμάτι και αντανακλαστικά με το βήχα μου το πετάξει έξω. Το τρίτο κομμάτι που σας έδειξε το δυνατό, θα μου πει κάποιος γιατί το κάνω κατευθείαν αυτό. Είναι λίγο βίαιο. Είναι δυνατό. Και γι' αυτό ξεκινάμε από ένα απλό βήχα. Το απλό σου βήχας είναι σχετικό, γιατί ο βήχας, η ροή του οξυγόνου που βγαίνει από ένα το βήχα, είναι γύρω στο 86 χιλιόμετρα την ώρα. Εντάξει. Μετά πάμε στα χτυπήματα και στο τέλος πάμε στο σίγουρο, γιατί αυτό είναι σίγουρο, πιέζοντας να βγάλω το οξυγόνο μου με βία έξω από το πνεύμονα ώστε να μου παρασύρει το ξένο σώμα. Δεν μπορώ το ίδιο να χτυπήσω το λαύρο, να χτυπήσω και ένα παιδί στην πλάτη. Επίσης, ποτέ τα παιδιά δεν τα χτυπάμε από πάνω, από τη θέση που καθόμαστε. Γονατίζουμε ώστε να έχουμε στο ίδιο ύψος με το παιδί, το βαστάμε και το χτυπάμε. Γονατίζω για να δώσω στο ίδιο ύψος με το παιδί. Και τη Heimlich, δηλαδή αυτό που κάνουμε και από πίσω, θα πάρουμε τα χεράκια του, έτσι, και θα τα φέρουμε μπροστά για να το πιέσουμε. Για να μεγαλώσουμε την έκταση, γιατί άμα είναι και λεπτοκαμωμένο το παιδί, δεν μπορούμε. Έτσι, εάν πάλι πολύ λεπτοκαμωμένο και δεν μπορούμε ούτε έτσι να μεγαλώσουμε την έκταση του χεριού μας, ώστε να τη βάλουμε και να τραβήξουμε, μπορούμε να το ξαπλώσουμε με το στόμα του γυρισμένο ή αριστερά ή δεξιά και πιέζοντας το σημείο που σας έδειξα πριν με ένα χέρι, κάνοντας αυτή την κίνηση. Γυρνάμε δηλαδή το κεφάλι προς τα εκεί αριστερά ή δεξιά και όπως κάναμε το σημείο που σας έδειξα και πιέζω. Το κεφάλι το γυρνάμε αριστερά ή δεξιά ώστε όταν βγει το ξένο σώμα να μην το ξαναπάρει πάλι πίσω, να το βγάλει προς τα έξω. Εντάξει. Και πάμε λίγο στα βρέφη που είναι το πιο συνήθες, ειδικά παιδάκια τα οποία αρχίζουν και μπουσουλάνε, ό,τι βγουνε κάτω είναι στο σώμα. Εντάξει, ρεβίθια, στραγγάλια, οτιδήποτε σκουπίδι από κάτω το βάζω στο στόμα. Έχει γίνει πολλές φορές που κάποια το γνωρίζουν. Το θυμάστε? Το θυμάστε αυτό που χτυπούσε με την πλατούρα του? Λέτε, συμφωνείτε? Αυτά τα κάνανε πάλι οι γιαγιάδες μας. Φανταστείτε ένα βρέφο στο οποίο το έχω εγώ αγκαλιά έτσι. Εντάξει, για να σας το δώσω, θα λέω ορίστε πάρτο, θα το πάρετε εσείς, θα το ξαναπάρετε εδώ πέρα. Σκεφτείτε εγώ να αρχίσω να το χτυπάω το παιδί, ανάποδα. Κοιτάξτε να φύγω. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πρέπει το παιδί με τα δύο δάχτυλα. Πάμε τα λέει, με δύο δάχτυλα στις γωνίες του στόματος. Γυρνάω το παιδί ανάποδα και άκω τα ποδαράκια του ενδιάμεσα στο μπράτσο μας. Εντάξει. Έτσι του κάνουν και μπάνιο. Κοιτάξτε λοιπόν το παιδί, άμα όσο και να το κουνήσω, το κεφάλι είναι σταθερό. Δεν πάει πουθενά. Κάνω σε μια καρέκλα με το πόδι προς τα κάτω να υπάρχει μια γωνία μικρή και ενδιάμεσα στις δύο ομοπλάτες δίνω 5 χτυπήματα. Εντάξει. Τα χτυπήματα είπαμε. Θα καταλάβετε σίγουρα το πολύ δυνατό του λαύρου με πώς θα χτυπήσω ένα παιδί ή ένα βρέφος.
Εντάξει, πέντε χτυπήματα. Δεν βγαίνει το ξένο σώμα. Δύο δάχτυλα, αυχένας, πίσω, σάντουιτ, το γυρνάω. Αλλάζω πόδι, φτιάχνω τα ποδαράκια του. Πάλι βλέπετε εδώ, το κεφαλάκι του δεν πάει πουθενά. Υπογωνία, εντάξει. Τώρα, ενδιάμεσα στις δύο θηλές, στο θωρακικό κλωβό, ενδιάμεσα, με δύο δάχτυλα, συμπιέζω. Αυτός είναι το οξυγόνο που βγαίνει έξω και θα μου παρασύρει το ξένο σώμα. Γιατί το κάνω υπογωνία, γιατί το ξένο σώμα εκεί θα πάει προς τον ουρανίσκο και θα μου ανοίξει τον αναγωγό. Εντάξει, αλλά με δύο δάχτυλα συμπιέζω. Ακούστε και το οξυγόνο που βγαίνει. Εντάξει, θα μου πείτε γιατί το κάνουμε στο στομαχάκι το όπως κάναμε και στον ενήλικα. Διότι σε αυτή τη μικρή έκταση που έχει το βρεβάκι μας, όλα τα όργανα του είναι κολλημένα και κοντά-κοντά. Τι μπορώ να δημιουργήσω, εάν συμπιέσω εκεί πέρα, μπορώ να δημιουργήσω τρώσεις οργάνων, τραυματισμούς άλλων οργάνων γύρω-γύρω και να έχω μεγαλύτερη ζημιά, μια εσωτερική αιμορραγία του παιδιού. Άρα, ενδιάμεσα στις δύο θηλές, ο στέινο σημείο είπαμε και συμπιέζουμε με δύο δάχτυλα. Εντάξει, δεν βγαίνει ξανά. Γυρνάω, αλλάζω πόδι, υπογωνία, φεύγω το ποδαράκι προς τα κάτω. Ενδιάμεσα στις δύο ομοπλάτες, πέντε χτυπήματα. Όταν κλάψεις τι σημαίνει? Αυτό ακριβώς. Το κλάμα για μας, ειδικά στους διασώστες, για μας το κλάμα είναι ζωή. Γιατί κάνω συμπιέσεις? Δεν το κάνω για να το κάνω, δεν το κάνω για να πιέσω την καρδιά μόνο. Το κάνω όπως πιέζω την καρδιά, στέλνει το αίμα στον εγκέφαλο. Το αφήνω, ξαναγεμίζει από πίσω και γίνεται αυτή η διαδικασία. Τι κάνω με αυτό το πράγμα? Διατηρώ τον εγκέφαλο ζωντανό. Αιματώνεται. Εντάξει. Ποια είναι η τροφή του εγκεφάλου? Το αίμα. Τι έχει το αίμα μέσα και τρέφει τον εγκέφαλο? Οξυγόνο και ζάχαρη. Ωραία. Αυτά τα δύο συστατικά λοιπόν τα έχει μέσα το αίμα. Συμπιέζοντας, διατηρώ τον εγκέφαλο ζωντανό. Συμπιέζω, στέλνω. Αφήνω, γεμίζει. Αυτό το πράγμα. Έως όπου έχει εξειδικευμένη βοήθεια, δεν σταματάω ποτέ. Συμπιέζω. Είναι δύσκολο. Είναι κουραστικό. Βρίσκουμε άτομα δίπλα μας. Εναλλάσσουμε κάθε δύο λεπτά, εναλλάσσουμε. Ωραία. Έλεση. Δεν σταματώ, έλα μίσο, έλα εδώ. Κάτσε, όχι. Είναι από πάνω ο ένας δίπλα στον άλλον έτοιμος. Με το που σηκώνεται και φεύγει ο ένας, κάθεται ο άλλος κατευθείαν. Ξεκινάμε, κάρπα, εκεί. Συμπιέζω. Συμπιέζω. Διατηρώ λοιπόν τον εγκέφαλο ζωντανό. Οι εμφυσίσεις. Όταν εκπνέουμε εμείς μέσα στον πνεύμονά του. Έτσι. Τι του δίνουμε? Δεν έχει τόσο μεγάλο οξυγόνο, γιατί είναι στην υπνοή έχουν το διοξείδιο, έτσι. Που εκπνέουμε και το δίνουμε μέσα. Δεν έχει τόσο μεγάλο. Εμείς γιατί το κάνουμε αυτές τις εμφυσίσεις, γιατί τις κάναμε παλιά. Τις κάναμε για να αιματώνεται, να οξυγονώνεται ο πνεύμονας και περνώντας από εκεί πέρα το αίμα να οξυγονώνεται και αυτό. Έχετε δει τώρα τελευταία λόγω COVID τα χωρεστήρια που λέμε πόσο τις 100 οξυγόνο έχει το αίμα μέσα. Λοιπόν, αυτό έχουν βρει οι μελέτες που σας λέω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, ότι διαρκεί το οξυγόνο στο υπάρχον αίμα πάρα πολύ ώρα. Γι' αυτό και τείνουν να καταργηθούν οι αίμασεις. Υπάρχει δηλαδή οξυγόνο. Δεν χρειάζεται να περάσουν από τον πνεύμονα να οξυγονωθεί το αίμα για να είναι οξυγονωμένο το στήλι καθαρό στον εγκέφαλο. Γι' αυτό κινούν να καταργηθούν. Άρα υπάρχει οξυγόνο στο αίμα μας, αλλά το μόνο που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι να γίνεται η συμπίεση της καρδιάς ώστε να στέλνει, σαν αδεία είναι. Στέλνω λοιπόν το αίμα στον εγκέφαλο, τον διατηρώ ζωντανό, τον εγκέφαλο, και τι επιτυχάνω με αυτό σε περίπτωση που αυτός ο άνθρωπος αναταχθεί.
Δηλαδή θα έρθω εγώ, σαν εξειδικευμένη βοήθεια, θα βάλω τα φάρμακά μου, θα βάλω τα δικά μου τα εργαλεία, θα βάλω τον αυτόματο αφηγητή και θα μου δώσει αναπνοή. Τι κερδίζω με αυτό? Κερδίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, εάν πάρει εισιτήριο από το νοσοκομείο, θα φύγει περπατώντας.